Δραματική πτώση καταγράφει η αγορά του αυτοκινήτου εξαιτία τη άρση του μέτρου τη απόσυρση αλλά και των σεναρίων περί αύξηση και στα τέλη κυκλοφορία. Μείωση τη πωλή των αυτοκινήτων τον Ιούνιο: στο 2,5 έπεσαν οι πωλήσει καινούριων αυτοκινήτων και λίγο λιγότερο οι πωλήσει των μεταχειρισμένων. Η πτώση των πωλήσεων των αυτοκινήτων οφείλεται στην άρση του μέτρου της απόσυρσης. Επίσης, οφείλεται στα διάφορα σενάρια τελών κυκλοφορίας, τα οποία δεν έχουν ακόμη κλείσει και δεν ξέρουμε ακριβώς τι να πούμε γιατί να ενημερώσουμε τους πελάτες μας. Και το επόμενο είναι ότι για 28 ημέρες το τελωνίο της Ελλάδος έκλεισε μη μπορώντας να εισάγουμε καινούργια μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Έχουν φέρει τον κόσμο στο... I mean, δεν, δεν, μπορούν να κάνουν τίποτα. Είναι ακριβά τα τέλη κυκλοφορία ψηλά. Και βέβαια. Βλέπετε τώρα ό, όλοι παίρνουν μικρά αυτοκίνητα. Βοηθάνε γιατί άμα κάνει απόσταση και τα έχουν και τα εργοστάσια να δουλέψουν και όλα θα υπάρχει εργασία, δεν υπάρχει στο προσωπικό. Τώρα που άλλο το σκέπτεται εδώ, τι να αγοράσει από το κίνητο. Όπω επισημαίνουν οι έμποροι, δεν αναμένονται αλλαγέ σε ό,τι αφορά στα τέλη των τετράπορτων αγροτικών ή των επαγγελματικών οχημάτων. Ενώ τώρα περιμένουν να ξεπαγώσει η αγορά. Τα τέλη κυκλοφορία των επιβατηγών όμω θα είναι εκείνα που θα σηκώσουν το βάρο για πολλωστή φορά μέσα σε λίγα χρόνια. Είναι έτσι όπω το λέτε, επίκαιρη αυξησούλα τα τέλη κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Η μικρή και η μεσαία κατηγορία ε... Νομίζουμε ότι θα ισοσταθμιστεί και θα κλείσει σε 300 ή σε 320 ευρώ έκαστος αυτοκινήτου. Αυτά που σίγουρα δεν θα αυξηθούν είναι τα υβριδικά αυτοκίνητα τα οποία παραμένουν να είναι ατελώς και ο φόρος πολυτελείας έχει καταργηθεί ο φόρος πολυτελείας εισαγωγής των αυτοκινήτων. Αυτό ισχύει για τα ακριβά αυτοκίνητα. Τα τέλη κυκλοφορίας με το καινούργιο σύστημα. Άστα να πάει. Να δούμε τι θα γίνει, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Να δούμε, δεν ξέρουμε ακόμα. Τι θα χτυπήσουν; Το αυτοκίνητο είναι ένα εργαλείο, δεν είναι πολιτεία. Το και το ωμέγα είναι. Δίχω το αυτοκίνητο είσαι τελειωμένο. Θε να πα κάπω με την οικογένεια, σου βγαίνει κάτι το έκτακτο. πιο να πα να χτυπά ξένε πόρτε, σε παρακαλώ πήγαινε να πα ταξί να με κρατήσει το ταξί. Τι σε πέθανε ο άλλο. Τι να τα πού να αλλάξει, έχει χρήμα. Άμα δεν έχει λεφτά, με τι να αλλάξει, πώ να τα αλλάξει, πε μου. «Μας έχουν κάνει τα ντέλα, μας έχουν αντέλα μας εχουν περισσεύουνε». Οι αυξήσεις που επιβλήθηκαν στις αξίες των αυτοκινήτων μετά που άνοιξε το τελωνίο είναι, όπως τονίζεται, αρκετά υπολογίσιμες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών εκατοστών ακριβής μάρκας που πριν κόστιζε 37.000 ευρώ τώρα έγινε πολύ πιο ακριβό. Πήρε αυτή τη στιγμή αύξηση στις 6.000 ευρώ αναγκάζοντας τις εργοστασιακές εταιρείε να δίνουν μειώσεις των 3.000 και 3.500 ευρώ προκειμένου οι άνθρωποι που έχουν παραγγείλει τα αυτοκίνητα αυτά να μπορέσουν να τα αποκτήσουν και να μην ακυρώσουν τις παραγγελίες τους. Το τελωνείο τη Ελλάδος έκλεισε για 28 συνεχόμενε ημέρε λόγω τη αλλαγή των τελωνιακών δασμών, των οποίων είχαμε στι εισαγωγέ των αυτοκινήτων καινούργιων και μεταχειρισμένων. Οι αυξήσει που ήρθαν στα αυτοκίνητα τα οποία είναι τούρπο, τα αυτοκίνητα τα οποία είναι το εκείνα που καίνε πολύ καύσιμο, ήταν πολύ μεγάλε. Αυτό που έχω μου φτάνει. έλεγα ότι δεν με πολύ ενδιαφέρει το αυτοκίνητο, οπότε. Έχω και μια μοτοσυκλέτα, έχει και η γυναίκα μου άλλο. Ένα. Δεν δε με απασχολεί, θα έλεγα τόσο. Δεν με έχει απασχολήσει τόσο πολύ, καταλάβατε και. Ε, φαντάζομαι πω. Καταρχά, ε, είναι δύσκολο λόγω τη οικονομική κρίσεω. Ούτω κρίση, δηλαδή δύσκολο. Επισημαίνεται τέλο ότι η μικρή άνοδο καταγράφουν οι πωλήσει των επαγγελματικών οχημάτων, καθώ έχουν χαμηλού δασμού και τέλη και δεν ισχύει το τεκμήριο.